ένα μπολ θα προσθέσω την παγωμένη κρέμα γάλακτος. Και θα την χτυπήσω για 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει αφράτη σαν τη γη. Αφού έλειωσα σε μπεν μαρί τη σοκολάτα φράουλα, την άφησα να πέσει η θερμοκρασία της, θα την προσθέσω τώρα στην σαντιγή. Θα τα ανακατέψω για λίγο. Και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα την τοποθετήσω στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τα μπισκότα μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μπισκότα σαβαγιάρ, κρέμα γάλακτος φυτική, σοκολάτα με γεύση φράουλα σε σταγόνες, κουβερτούρα γάλακτος, γάλα φρέσκο, ρούμι λευκό ή κονιάκ. Τώρα σε ένα πιάτο θα προσθέσω το φρέσκο γάλα και το ρούμι. Θα τα ανακατέψω και θα βουτάω ένα-ένα τα μπισκότα για δευτερόλεπτα. Έχω βάλει την κρέμα μου τώρα μέσα σε ένα κορνέ και θα γεμίσω τα μισά μπισκότα. Και τώρα με το άλλο μπισκότο το κλείνω σε σάντουιτς. Τώρα θα λιώσω σε μπεν μαρί τις κουβερτούρες γάλακτος. Και τώρα καλύπτουμε τα μπισκότα από πάνω με σοκολάτα. Εάν θέλουμε να δώσουμε μερικές όμορφες πινελιές επάνω στη μαύρη σοκολάτα μας, λιώνουμε κουβερτούρα σε σταγόνες φράουλα και κάνουμε μερικές γραμμούλες από πάνω.
Τα γλυκάκια μας είναι έτοιμα, τα διατηρούμε στο ψυγείο μας. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στηρίξτε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση, ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή.